Έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο του ΠΑΜ, τον κύριο Δημήτρη Καζάκη. Καλησπέρα, κύριε Καζάκη. Καλησπέρα σας. Σήμερα βρεθήκατε στην Κατερίνη για να μιλήσετε για τη μήνυση για την ΕΣΚΑΤΗ Προδοσία. Τι ακριβώς είναι αυτή η μήνυση? Η μήνυση για την ΕΣΚΑΤΗ Προδοσία αφορά την κατάθεση, μάλλον κατάθεση το ΕΠΑΜ μήνυση για πρώτη φορά πολιτικό κόμμα στα πολιτικά χρονικά της χώρας. Καταθέτει μήνυση εναντίον του πολιτικού προσωπικού που ψήφισε και στήριξε μνημόνια. Την μνημονιακή κατοχή. Ο λόγος είναι πολύ απλός. Πρώτον, τα μνημόνια και τα δανεικές συμβάσεις δεν ψηφίστηκαν ποτέ από τη Βουλή. Λένε ψέματα. Αυτό που ψηφίστηκε από τη Βουλή είναι σχέδια μνημονίων και σχέδια δανεικών συμβάσεων. Άρα, τα μνημόνια και τα δανεικές συμβάσεις είναι παράνομα. Δεν ισχύει απολύτως τίποτα από ό,τι έχει εφαρμοστεί, όπως και οι συνέπειες τους. Δηλαδή, οι πολιτικές που περικοπούνται των συντάξεων, το χρέος που μας έχουν επιβάλει, όλα αυτά είναι τελείως παράνομα. Και οφείλουμε να τα καταγγείλουμε, να στείλουμε για ΕΣΚΑΤΗ Προδοσία, ως εσκατοπροδοτική πράξη, την ψήφιση σχεδίων σε βάρος της χώρας και ό,τι επακολούθησε με βάση αυτό. Αυτό είναι η βασική λογική. Η μήνυση αυτή αφορά όλες τις κυβερνήσεις. Όλες τις κυβερνήσεις, από το 2010 μέχρι σήμερα. Από την κυβέρνηση Παπανδρέου μέχρι και σήμερα. Ναι. Και μία δεύτερη ερώτηση. Την Τετάρτη στην Κατερίνη έχουμε συλλαλητήριο για τη Μακεδονία. Ναι. Παράλληλα με άλλες πόλεις της Μακεδονίας. Ποιο είναι το μήνυμα που στέλνετε εσείς στον κόσμο της Κατερίνης και γενικά στη Μακεδονία? Το βασικό ζήτημα για το ζήτημα της Μακεδονίας είναι δύο πράγματα. Το πρώτο είναι πρώτα να μην πιστεύουν αυτούς που πουλάνε φτηνό πατριωτισμό. Να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Γιατί συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις είναι λύκοι με προβιά. Που φοράνε προβιά. Μόνο και μόνο για να ξεπεγελάσουν τον κόσμο. Αυτό που διακυβεύεται δεν είναι Μακεδονία, είναι η Ελλάδα. Είναι η Ελλάδα. Γι' αυτό και το αίτημα, η διαδήλωση θα πρέπει να γίνεται για μία ενιαία και αδιαίρετη Ελλάδα. Γιατί χωρίς μία ενιαία και αδιαίρετη Ελλάδα, Μακεδονία δεν υπάρχει. Ή μπορεί να υπάρξει κάτω από ξένη κατοχή μόνο. Αυτό που πάνε να κάνουν αυτή τη στιγμή με την παράδοση του ονόματος Μακεδονίας σε αυτό το κρατήδιο, το οποίο δεν πρέπει να υπάρχει. Και δεν πρέπει να υπάρχει γιατί είναι κατά παράβαση των διεθνών κανόνων και του διεθνούς δικαίου. Συμφωνιών που έχει υπογράψει η χώρα για διαμόρφωση των συνόρων στα Βαλκάνια. Δεν πρέπει να υπάρχει και παραδίδουν το όνομα μόνο και μόνο για να οδηγήσουν τα Βαλκάνια στην προ-Βαλκανικών πολέμων εποχή. Στη διάλυση, στον τεμαχισμό, στον εθνικό ακροτηριασμό. Γι' αυτό δεν πρέπει να υπάρχει. Και πολύ φοβάμαι ότι αν ο λαός μας δεν σηκώσει αυτό το μπαϊράκι, το μπαϊράκι που σημαίνει ενιαία και αδιαίρετη Ελλάδα. Εθνικά ανεξάρτητη, κυρίαρχη, δημοκρατική. Μόνο έτσι μπορείς να απαντήσεις. Διαφορετικά, το συλλαλητήριο θα γίνει όπως ήταν και τα προηγούμενα συλλαλητήρια. Εκτόνωση, μόνο και μόνο για να έχουν τη δικαιολογία οι δοσύλλογοι στην κυβέρνηση να υπογράφουν ό,τι θέλουν και να δείχνουν τη δύναμή τους στο λαό, μόνο και μόνο για να ιτάται ο κόσμος και να λουφάζει. Αν θέλουμε πραγματικά να το συλλαλητήριο να έχει αποτέλεσμα, θέτουμε το πραγματικό ζήτημα. Και βεβαίως, κλιμάκωση. Κλιμάκωση. Δεν αρκεί ένα συλλαλητήριο. Κλιμάκωση για την ανατροπή του πολιτικού συστήματος της χώρας. Αλλιώς, τι μπορεί να περιμένει κανείς? Καλώς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.